στείλαμε με τη σημερινή μας κινητοποίηση εδώ πέρα στην εταιρεία της υπηρετικής facilities ένα ξεκάθαρο μήνυμα και αποφασιστικό ότι δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω από την απόλυση της συναδέλφισσάς μας της Χρυσάνθης. Δώσαμε το μήνυμα μέσα στο κατακαλό καιρό ότι εδώ πέρα θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ακόμα και με παρέμβαση και στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα που βρίσκεται στον Πειραιά, ώστε να πάρθει πίσω η απόλυση, η οποία ύστερα από τη συνάντηση που όπως είδατε που είχαμε με το διευθυντή εδώ πέρα στο υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης, η οποία απόλυση λοιπόν δεν έχει κανέναν, καμία αιτιολόγηση. Τη μία μέρα κατέθεσα την υποψηφιότητά μου για τις εκλογές του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Νάουσας και την επόμενη βρέθηκα απολυμένη ενώ βρισκόμουν κανονικότατα στους πίνακες και για το μήνα Ιούλιο στο πρόγραμμα του Εργάνη. Η τρομοκρατία δεν θα πέρασει, τον εργατόν υπαλλή θα τη σπάσει. Εγώ εργαζόμουν στο νοσοκομείο της Νάουσας, σαν τραπεζοκόμος. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο ανήκω στην εταιρεία Υπηρετική Facility Services, η οποία με επέλυσε χωρίς καμία δικαιολογία. Μία μέρα αφού κατέθεσα την υποψηφιότητά μου στις εκλογές για τους εργαζομένους του νοσοκομείου Νάουσας και την επόμενη βρέθηκα απολυμένη, κλεισμένη μέσα σε ένα δωμάτιο και απλά μου βάλανε να υπογράψω την απόλυσή μου. Άρα... Ασκήθηκε ψυχολογική πίεση εκείνη την ώρα. Ασκήθηκε ψυχολογική πίεση. Βέβαια και στην τριμερή συνάντηση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα με την εταιρεία δεν θεωρούν ότι έκαναν κάτι τέτοιο. Εμείς καταγγέλουμε ότι η απόλυσή μου είναι παράνομη, ότι υπάρχει συνδικαλιστική δίωξη ξεκάθαρα, γιατί εμείς πρωτοστατήσαμε στο να κάνουμε ένα αγωνιστικό ψηφοδέλτιο και τα καταφέραμε και πήραμε και την πλειοψηφία μέσα στο δουσίο. Και ο Αγροτικός Σύλλογος της Νάουσας Μαρίνος Αντύπας στέκεται αλληλέγγυος στην εργαζόμενη μητέρα, συνδικαλίστρια, μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Νάουσας και αντιπρόεδρος των ιδιωτικών υπαλλήλων η Μαθίας Πέλλας. Σαν σύλλογος παλεύαμε και πρώτα της κρίσης, αλλά και μέσα στην κρίση και μετά και θα παλεύουμε για να πλαισιωθεί το νοσοκομείο της Νάουσας με όλο το απαραίτητο επιστημονικό δυναμικό, τεχνικό δυναμικό, οτιδήποτε χρειάζεται για να παραδοθεί και στις επόμενες γενιές έτσι ακριβώς όπως μας τα άφησαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Σε καμιά περίπτωση δεν δεχόμαστε να διώκονται οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα σε αυτόν τον ιδιαίτερα σημαντικό τομέα όπως είναι η υγεία. Βρισκόμαστε μπροστά από τα γραφεία της υπηρετικής facilities σε μια σημαντική κινητοποίηση που πραγματοποιείται μέσα στον καύσωνα από το Εργατικό Κέντρο Νάουσας και άλλους φορείς όπως αγροτικούς συλλόγους αλλά και συνδικαλιστές και εκλεγμένους από όλη τη Θεσσαλονίκη για να διατρανώσουμε την αποφασιστικότητά μας ενάντια σε αυτήν τη συνδικαλιστική δίωξη που συνέβη πριν λίγες ημέρες στη συναδέλφισά μας, η οποία είναι και εκλεγμένο μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Νάουσας και αντιπρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, αλλά και συμμετείχε σε ψηφοδέλτιο αγωνιστικό του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Νάουσας και μια απόλυση η οποία πραγματοποιήθηκε τρεις ημέρες ακριβώς πριν την πραγματοποίηση των αρχιερεσιών στο νοσοκομείο της Νάουσας. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη συνδικαλιστική δίωξη. Εμείς λέμε ότι δεν θα το αφήσουμε αυτό το πράγμα να περάσει. Αυτό ήρθαμε σήμερα να δείξουμε. Και μεταφέραμε βεβαίως και στον εκπρόσωπο της εταιρείας με τον οποίο είχαμε συνάντηση. Συνεχίζουμε αποφασιστικά για να πάρθει πίσω η απόλυση. Κανένας εργαζόμενος δεν θα είναι μόνος του, καμία φωνή δεν θα τσακίζεται μέσα στους χώρους δουλειάς. Θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις. Θα συνεχίσουμε εννοείται τις κινητοποιήσεις. Ήδη έχουν γίνει δύο μεγάλες στην Άουσα. Τη Δευτέρα, που ήταν και η μέρα των εκλογών, μία μέρα αφού απολύθηκα, υπήρχαν τουλάχιστον 200 άτομα έξω από το νοσοκομείο. Και την Παρασκευή έγινε στην πλατεία το απόγευμα μια μεγάλη κινητοποίηση από όλους τους φορείς της Νάουσας, Εργατικό Κέντρο Νάουσας και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και το καινούργιο Σωματείο του Νοσοκομείου Νάουσας. Λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο όσοι πιστεύουν ότι με την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και τη συμπολίτευση του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και των υπόλοιπων κομμάτων, ένας αρνητικός συσχετισμός που θα. Με τον οποίο θα καταφέρουν να κάνουν τον εργαζόμενο να σκύψει το κεφάλι, να δεχθεί την τρομοκρατία, τη δίωξη της συνδικαλιστικής δράσης και το κυνήγι οποιασδήποτε διεκδίκησης για δικαιώματα στην εργασία.
Τα συνδικάτα δυναμώνουν. Η αλληλεγγύη δυναμώνει. Η συσπήρωση των εργαζομένων φουντώνει και στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να έχουν καθαρό και η διοίκηση της εργολαβικής εταιρείας και η διοίκηση του νοσοκομείου Νάουσας ότι αυτή η μάχη θα έχει μόνο ένα τέλος. Την επαναπρόσληψη της συνδικαλίστριας εργαζόμενης και τη συνέχιση των αγώνων για όρους εργασίας και αμοιβής που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Η τρόπο